Λοιπόν, Αλέξανδρε, είμαστε έτοιμοι να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη. Είναι δικηγόρος. Καλησπέρα, κύριε Μαρακάκη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ γιατί ξέρω τώρα είστε και εσείς μεταξύ τηλεσυσκέψεων και με τους συνεργάτες σας και υποχρεώσεις άλλες που έχετε. Επειδή ξέρετε, τα τελευταία 24 ώρα έρχονται στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα πολλές περιπτώσεις που έχουμε όχι μόνο καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, αλλά ειδικά τις τελευταίες ώρες για βία, για bullying εναντίον γυναικών, και μιλάμε και για γνωστά ονόματα, ηθοποιούς, και έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση με αφορμή και τις καταγγελίες που έχει δεχθεί ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Κιμούλης. Και πέρα από το σχόλιο σας, θα ήθελα να ρωτήσω νομικά πώς αντιμετωπίζετε αυτή η κατάσταση, ειδικά όταν μιλάμε για υποθέσεις που χρονίζουν. Μιλάμε για 13 και 15 χρόνια πίσω. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Στην περίπτωση που οτιδήποτε από τα καταγγελόμενα έχει λάβει χώρα σε πρόσφατο χρονικό διάστημα, ας πούμε ενδεικτικά εντός πενταετίας, εκτός αν πρόκειται για κακουργήματα, αλλά προφανώς τώρα μιλάμε για πιο ελαφριές περιπτώσεις από αυτή την οποία κατήγγειλε η κυρία Μπεκατόρου, έχει σύντομο χρονικό διάστημα παραγραφής. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αγγίξει, είναι αδιάφορο ποινικά, ευτυχώς ή δυστυχώς, αυτή είναι όμως η νομική τάξη μας. Ένα γεγονός το οποίο έλαβε χώρα 10 ή 11 ή 12 ή 13 χρόνια πριν. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό βέβαια πάντα, είναι και χρήσιμο και μπορεί να βγάλει και ένα φως στο τούνελ η περίπτωση του να ξεκινήσει ένα θύμα να καταγγείλει, και πολύ περισσότερο όταν σε αυτό μπορεί να συντάσσονται και άλλες περιπτώσεις από τον ίδιο χώρο, όπου υπέστησαν και εκείνοι, υπέφεραν από παράνομη βία ή παρενόχληση ή από οτιδήποτε άλλο. Το σίγουρο είναι, και αυτό είναι που συνηθίζουμε να λέμε, όσο δύσκολο και αν είναι, όταν αυτά καταγγέλλονται σε ένα σχετικά εύλογο, κοντινό χρονικό διάστημα από τότε που έλαβαν χώρα, θα δοθεί και η δυνατότητα έξω από το νομικό πλαίσιο ή από την πιθανή ποινική δίωξη, από τον ίδιο τον οργανισμό, ο οποίος μπορεί να υποφέρει από τέτοια φαινόμενα, να το αποβάλει, θα δίνει τη δυνατότητα δηλαδή να καθαρίσει το πεδίο και να μην υπάρξουν και επόμενες περιπτώσεις θυμάτων. Στην προκείμενη τώρα, και πιάνομαι δράτωμα από την τελευταία έτσι υπόθεση, γιατί φαντάζομαι μπορεί να έρθουν και άλλες στο φως της επικαιρότητας και στην επιφάνεια, όπου η γνωστή ηθοποιός Ζέτα Δούκα αναφέρθηκε στην περίπτωση με τον Γιώργο Κιμούλη πριν από 13 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε την ανταπάντηση του κυρίου Κιμούλη και ότι προχωράει σε μηνύσεις άμεσα. Αυτή η υπόθεση πώς μπορεί να εξελιχθεί νομικά, για παράδειγμα? Ποια είναι η προσωπική σας άποψη? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει σπουδαιολογηθεί και προφανώς γι' αυτό προχώρησε και σε αυτή την καταγγελία η κυρία Δούκα, ήταν κάτι το οποίο προφανώς την βασάνιζε και την έτρωγε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι ήρθανε καλώς κακώς άλλοι συνάδελφοί της να επιβεβαιώσουν τα καταγγελόμενα από αυτή. Και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για τη συγκεκριμένη παράσταση. Ήτανε συνάδελφοι, συντελεστές που συμμετείχαν σε εκείνη την παράσταση 13 χρόνια πριν, έτσι, όχι γενικά και αόριστα. Συνεπώς της δίνει ένα επιπλέον credit σε ό,τι αφορά μια αξιοπιστία σε ό,τι αφορά τα καταγγελόμενα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι, δεδομένου ότι όπως οποιοδήποτε από εμάς, έτσι και ο κύριος Κιμούλης, έχει το τεκμήριο της αθωότητας, υπάρχει σοβαρή αδυναμία αυτή τη στιγμή να ανταποδείξει ή να έρθει με επιχειρήματα για να πει ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Mm-hmm. Άλλωστε, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι στα συγκεκριμένα περιστατικά ή σε κάποια, στο βασικό καταγγελόμενο, νομίζω ότι δεν υπήρχαν και άλλοι παρόντες. Όπως και να έχει, είναι λογικό κάποιος ο οποίος φέρεται ως καταγγελόμενος να έχει διαπράξει κάποια αδικήματα, τα οποία δεν θα έρθουν ποτέ μπροστά σε κάποιο ποινικό, σε κάποιο φυσικό δικαστή, να θεωρήσει αυτόν συκοφαντημένο ή θυγμένο, και βεβαίως του δίνει ένωμη μαστάξη και τα σχετικά όπλα για να αμυνθεί και να υπερασπιστεί τη δικιά του θέση. Mm-hmm. Όπως και είπε ότι θα κάνει ο κύριος Κιμούλης, καταθέτοντας αγωγή και πιθανόν έγκληση για αυτά τα οποία θεωρεί, για τα οποία έχει αδικηθεί από την κυρία Δούκα. Προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να αποδειχθεί κάτι, δυστυχώς για όλους, δηλαδή και για αυτό που είναι θύμα και για το θήτη, υπάρχει φυσική αδυναμία
να βγει μια ξεκάθαρη εικόνα και να έχουμε κάτι χρήσιμο, κάτι ωφέλιμο. Ίσως ήταν πολύ ωφέλιμο και για τον ψυχισμό της κυρίας Δούκα και για την προσωπικότητά της, αλλά και για την ψυχική της ηρεμία, το ότι ήρθε αυτό το πράγμα και τώρα εκδηλώθηκε και ίσως αισθάνεται και δικαιωμένη και ηθικά μόνο που πολλοί πρώην συνεργάτες έχουν πάρει το πλευρό της. Όμως, όταν καταγγέλλεται κάτι και πιστεύουμε ότι υπάρχει παθογένεια έστω και από ένα πρόσωπο ή κάποια πρόσωπα μέσα στον εργασιακό χώρο, εάν δεν καταγγελθούν αυτά σε ένα σχετικά εύλογο χρονικό διάστημα, είναι πολύ λογικό ότι η κατάσταση αυτή δυστυχώς θα διαιωνίζεται. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ανεξάρτητα τι έχει συμβεί μεταξύ των δύο πλευρών, αν και όπως είπατε το γεγονός ότι βγαίνουν και άλλοι συνάδελφοί της οι οποίοι και στηρίζουν τα λεγόμενά της, της δίνει περισσότερη ισχύ credit, όπως το χαρακτηρίσετε πριν από λίγο. Το θέμα είναι πάντως ότι έδωσε όθηση και σε άλλες γυναίκες, είτε πρόκειται για ηθοποιούς είτε όχι, να βγουν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να βγάλουν στη φόρα τη δικιά τους περίπτωση. Έτσι, να καταγγείλουν ουσιαστικά τη δικιά τους περίπτωση. Αυτό εγώ που συνηθίζω να λέω, γιατί γνωρίζετε ότι από τη θέση μας και από την επαγγελματική μας δραστηριότητα βλέπουμε πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις και πάντα βεβαίως βρισκόμαστε και συχνά με την πλάτη στον τοίχο, αντιμετωπίζοντας πολύ σοβαρή δυσκολία να δώσουμε κάποια απτή λύση στους εντολείς μας. Γιατί δεν πρόκειται πάντα μόνο για γυναίκες. Υπάρχουν και περιπτώσεις ανδρών οι οποίοι υφίστανται πολύ, πολύ σοβαρή πίεση και εκβιασμούς και παράνομη βία στο εργασιακό τους περιβάλλον. Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Οι οποίοι δεν είναι τόσο γνωστοί όσο ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες ή οι τραγουδιστές ή οτιδήποτε άλλο. Οι αθλητές, ναι. Αυτό που συχνά λέμε είναι ότι όταν δεν υπάρχουν ξεκάθαρα κριτήρια για την αξιοποίηση ή την ανέλυξη κάποιου στον επαγγελματικό του χώρο, και για να αναπτυχθεί κάποιος ή να πετύχει πρέπει να έχει πρώτα μπάρμπα στην κορώνη και ύστερα να αναπτύξει το ταλέντο του ή τις δυνατότητές του, τότε αντιμετωπίζουμε πολλά τέτοια προβλήματα αναξιοκρατίας στα οποία δύσκολα δίνεται λύση. Mm-hmm. Και σε καμία περίπτωση δεν δίνεται λύση όταν ανέχεσαι πράγματα, τα καταπίνεις και βεβαίως αυτά μετά διαιωνίζονται και περνάνε και σε άλλους. Mm-hmm. Οπότε δίνεται σε κάποιον που έχει και εκμεταλλεύεται την εξουσία και καταχράτει την εξουσία, τελικά βλέπουμε ότι όσο περνά ο καιρός αποκτά ακόμα περισσότερη εξουσία και μετά αισθάνεται ότι είναι στο απειρόβλητο. Κύριε Μαρακάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση, όχι η μοναδική υπόθεση, αν θα έχουμε και άλλες καταγγελίες και εδώ θα είμαστε να τις αποκωδικοποιήσουμε και βέβαια και από την νομική υπόσταση, γιατί καλά τα λέμε, τι ακολουθεί επαύριο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή εκπομπή, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν.